Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να δούμε και τη σοφία του δημιουργού, ο οποίος έχει ουσιαστικά αποφασίσει να δημιουργήσει τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιο δημιούργημα να κινηθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά, βάσει του θεϊκού σχεδίου. Είδαμε λοιπόν ότι το συναισθηματικό κέντρο είναι εκείνο το οποίο πραγματικά είμαστε και εκείνο το οποίο δεν μπορούμε να κρύψουμε. Στο συναισθηματικό ή αστρικό σώμα, όταν βρισκόμαστε, μια άλλη πνευματική υπόσταση μας βλέπει ξεκάθαρα. Είμαστε σαν μια γραβάθα με καθαρό νερό. Φαινόμαστε μέσα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Γιατί δεν χρειαζόμαστε καν όνομα. Φαίνονται τα συναισθήματα που αισθανόμαστε. Αυτά δεν κρύβονται. Εντός στον φυσικό κόσμο μπορούμε να τα κρύψουμε. Κάποιος που παίζει καλό πόκερ μπορεί να αποφύγει να δώσει στοιχεία τα οποία δείχνουν το πώς αισθάνεται για να μπορέσει να κοροϊδέψει τους άλλους. Αλλά εκεί δεν μπορεί να κοροϊδέψεις κανένα. Φαίνεσαι. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε είναι και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμεθα στον κοσμικό νόμο της ελεύθερης βούλησης. Η χρήση της ελεύθερης βούλησης είναι το στοιχείο το οποίο για μας που είμαστε φιλοσοφικά διατηθέμενοι μπορούμε να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Να σας πω κάτι τώρα, πολύ σημαντικό. Όταν πριν από πόσα χρόνια, γύρω στα 2010, πιο νωρίς, το 2005 ή 2006 ίσως, ασχολήθηκα με τη συνειδητότητα πολύ βαθιά, εδώ στην Ελλάδα ήμουνα, και έκανα 10 παρουσιάσεις στο χώρο ενός φίλου μου εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, τότε σε εκείνες τις 10 παρουσιάσεις, παρόλο που ήταν εβδομαδιαίες και λοιπά, ήρθανε, ήταν καμία τριανταριά πρόσωπα, ερχόντουσαν κάθε φορά. Δεν χάσανε καμία. Που είναι κάτι που δεν το βλέπω εύκολα. Δεν το βλέπω εύκολα. Λοιπόν, εκείνα τα πρόσωπα τους είχα πει ότι εάν κάτσετε σε όλες αυτές τις 10 παρουσιάσεις, στο τέλος, εάν έχετε δώσει αρκετή προσπάθεια να καταλάβετε το νόημα της συνειδητότητας, θα μπορείτε να βλέπετε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου και μέσα από τη συμπεριφορά του θα ξέρετε τι πνευματική υπόσταση τον έχει, ποια πνευματική υπόσταση τον έχει δημιουργήσει. Το ίδιο δηλαδή που συμβαίνει όταν μας βλέπουν στο συναισθηματικό ή αστρικό πεδίο. Όταν μας βλέπουν εκεί πέρα δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Όταν εγώ δω τη συμπεριφορά κάποιου, επίσης ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Γιατί? Γιατί εκείνος που είναι κακός φαίνεται επειδή προσπαθεί να καταπιέσει τους άλλους. Προσπαθεί να επιβάλλει την ελεύθερη βούλησή του στους άλλους. Δεν σκέπτεται τους άλλους σαν οντότητες, τους σκέπτεται σαν μελλοντικά θύματα και χαρακτηρίζεται από την κατάχρηση της ελεύθερης βούλησης των άλλων γενικώς. Με άλλα λόγια τους χρησιμοποιεί, τους καταπιέζει και επιβάλλει το δικό του. Και αυτό βεβαίως γίνεται γιατί αυτοί οι άνθρωποι
έχουν βασισμένα τα συναισθήματά τους στο φόβο, ο οποίος φόβος τους κάνει και νιώθουν αβεβαιότητα, ανασφάλεια, κατακαιρματισμό, δεν ανήκουν πουθενά, νιώθουν μια μεγάλη ανησυχία κλπ. Δηλαδή προσπαθούν να επουλώσουν ένα εσωτερικό πνευματικό έλλειμμα το οποίο έχουν. Εντάξει. Κάνοντας το βέβαια αυτό, μπαίνουν σε μια κατηγορία στην οποία νιώθουν συναισθήματα τα οποία είναι πολύ αρνητικά. Δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό, αλλά γιατί δεν θέλω να ασχοληθούμε ειδικά με αυτό. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που πολύ συχνά εκφράζουν μίσος, θυμό, μυσαλλοδοξία, αλαζονία, λαγνία, είναι εκδικητικοί, εκφράζουν σκληρότητα. Δεν είναι ειδικά συναισθήματα τα οποία είναι παντρεμένα με αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Έναντι της άλλης πλευράς που περιγράφει το συναισθηματικό κόσμο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοντύτερα προς το καλό, που χαρακτηρίζεται από το ότι παίρνουν μόνο τα απαραίτητα και δίνουν ανιδιοτελώς. Το να δίνεις ανιδιοτελώς δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν κάποιος έχει φτάσει σε ένα σημείο που νιώθει ότι πραγματικά ανήκει στο ένα, στο Θεό, εντάξει, ανήκει στο ένα, αυτός νιώθει και την ανάλογη σιγουριά, νιώθει βεβαιότητα, νιώθει σιγουριά, νιώθει μια πληρότητα που καταλήγει σε μια γαλήνη έναντι της ανησυχίας που νιώθει απέναντι ο άλλος, η οποία του δίνει τα στοιχεία να πει πάρε, 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 εντάξει, και ξέρει ότι το περιβάλλον του γύρω θα του δώσει εκείνα που χρειάζεται και παίρνει τα απαραίτητα. Θα μου πεις, και τι είναι απαραίτητο? Για μένα απαραίτητο μπορεί να είναι να έχω ένα σπίτι 400 τετραγωνικών μέτρων. Εντάξει. Αλλά εκείνος ο οποίος θέλει να έχει τέτοιο σπίτι πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχει και ο ένφια. Πρέπει να το πληρώνει κάθε χρόνο. Πρέπει να έχει υπόψη του ότι πρέπει να το συντηρήσει και πρέπει γενικώς να έχει αρκετά χρήματα χωρίς να κλέψει, που δυσκολεύεται να το κάνει χωρίς να κλέψει, για να μπορέσει και για να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν το δικό σου απαραίτητο είναι ένα μέτρο το οποίο σε υποχρεώνει να καταπιέσεις άλλους, να επιβάλλεις άλλους και να καταχρασείς τα πάντα, μην περιμένεις να είσαι δεξιά. Μπορείς βέβαια να πεις ότι είμαι δεξιά, όπως κάνουν ορισμένοι που πηγαίνουν στην εκκλησία και προσφέρουν δώρα στην εκκλησία για τους φτωχούς της ενορίας μας, υποτίθεται, και ουσιαστικά μόλις περάσουν, φύγουν από την εκκλησία και πάνε στον επόμενο δρόμο, αν δεν είναι κανένα ζητιάνο, τον κλωτσάνε και από πάνω, αντί να του δώσουν κάτι. Δείχνουν μια σκληρότητα η οποία είναι ανεπίτρεπτη, ενώ θα έπρεπε να δείξουν εσπλαχνία. Βλέπετε, τα συναισθήματα εδώ δεξιά είναι πολύ όμορφα. Εκείνος ο οποίος παίρνει τα απαραίτητα και δίνει ανιδιοτελώς, και όταν λέω ανιδιοτελώς μην νομίζετε ότι υπονοώ ότι πρέπει να δώσεις τα πάντα όσα έχεις. Όχι. Αυτά που έχεις που είναι απαραίτητα θα πρέπει να τα κρατήσεις, αλλά να είναι με μέτρο. Πρέπει να είναι μέτρο. Ακόμα και ο Χριστός είπε, αν έχεις δύο χιτώνες να δώσεις τον ένα. Δεν πρέπει να δώσεις και τους δύο χιτώνες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θέλω να πω, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά αφιέρωσε τη ζωή του μέχρι στο σημείο που τελικά να τον σταυρώσουν
την εποχή εκείνη, δεχότανε το γεγονός ότι πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τις προσωπικές σου ανάγκες. Το δεχότανε και το υποστήριζε. Πέρα από αυτά τα στα στοιχεία που δείχνουν το υπόβαθρο κάποιου, ότι αισθάνεται κάποιος ο οποίος είναι με το καλό, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε απέναντι της αγανάκτησης, έχουμε την η αποδοχή που είναι, η αποδοχή, ναι, απέναντι της αγανάκτησης έχουμε την πραότητα. Αντί κάποιος να είναι αγανακτισμένος, είναι πράος. Απέναντι της μυσαλλοδοξίας έχουμε συνένεση. Η αλαζονία, απέναντι έχουμε τα πνευροσύνη. Η λαγνία, απέναντι έχουμε τον έρωτα. Η εκδίκηση, έχουμε συγχώρεση. Λοιπόν, εδώ είναι τα θετικά συναισθήματα, τα οποία δεν αρκεί μόνο να λες ότι τα κάνεις, πρέπει να τα αισθάνεσαι, αλλιώς δεν τα κάνεις. Παριστάνεις πως τα κάνεις και δεν ανήκεις εκεί πέρα. Γι' αυτό και σε αυτήν την περίπτωση, ενώ επιλέγεις αριστερά-δεξιά, μπορείς να πας από μια στιγμή στην άλλη δεξιά ή αριστερά, αλλά για να μπορείς να πλησιάσεις τον πλάστη σου, όπως λέμε, να καταλάβεις το ποιος είσαι, να καταλάβεις το πνεύμα μέσα σου, πρέπει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο να συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που υποδεικνύεται εδώ. Δίνεις ανιδιοτελώς και παίρνεις μόνο τα απαραίτητα. Προσέξτε τώρα. Εδώ αριστερά έχουμε στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον εγωισμό. Η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που καταπιέζουν, που επιβάλλουν και καταχρώνται, είναι εγωιστική. Βλέπουν μόνο τον εαυτό τους και τις δικές τους ανάγκες. Η συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι παίρνουν τα απαραίτητα και δίνουν ιδιωτελώς, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάποιον ο οποίος δεν έχει εγωισμό, αλλά είναι ξεχωριστός κι αυτός. Έχει ιδιαιτερότητα. Έχει σημασία αυτή η ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει κάποιον ότι είναι εγωιστής γιατί είναι διαφορετικός. Γιατί αν το κάνεις αυτό, είσαι πολύ εγωιστής. Εσύ. Δεν μπορείς. Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι η ιδιαιτερότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει οποιονδήποτε από εμάς υπάρχει και επομένως είναι εκείνο το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε να επιτύχουμε.